Επιστρέφουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε στο Δήμο Θερμαϊκού. Εκεί έχει αποφασιστεί ότι επαναλειτουργεί η πισίνα του ΚΑΠΑ 2000 στο αθλητικό κέντρο και γίνεται και έναρξη προγραμμάτων εκμάθησης κολύμβησης. Αυτού τουλάχιστον ανακοινώνει η Αντιδημαρχία Τουρισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Θερμαϊκού. Θα καλησπερίσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο μέσω σύνδεση Skype. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Τροκάνας μαζί μας. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ και πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τουρισμό και πολιτισμό και αθλητισμό βλέπω στις αρμοδιότητές σας. Οπότε είναι πάρα πολύ μεγάλο το φάσμα που έχετε να διαχειριστείτε. Να ξεκινήσουμε λίγο με το πρόγραμμα της εκμάθησης κολύμβησης, με την επαναλειτουργία της πισίνας μέσα στο ΚΑΠΑ. Πότε έγινε αυτό και πώς θα ακολουθήσει το πρόγραμμα? Αυτό θα ξεκινήσει από αύριο. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί στο Δήμο Θερμαϊκού υπήρχαν αυτές οι εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ. Για όσους δεν γνωρίζουν, το ΚΑΠΑ είναι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο δημιουργήθηκε με το Ελλάδα 2004, αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε ανάλογη χρηματοδότηση και για πολλά χρόνια ήταν σταματημένο, ήταν ένα εγκατελειμμένο project, να το πω, το οποίο αφορούσε τις εγκαταστάσεις αμαία και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς όμως, σαν νέα δημοτική αρχή, βάλαμε σαν στόχο να λειτουργήσουμε σιγά-σιγά κάποιες από αυτές τις υποδομές. Και μία από αυτές τις υποδομές, οι οποίες είναι από τις πιο αξιόλογες στα Βαλκάνια, θα έλεγα εγώ, είναι η δεξαμενή, η κολυμβητική δεξαμενή που έχει το ΚΑΠΑ. Είναι μία δεξαμενή 20x25, 1,65 ύψος, είναι κατάλληλη για αμαία και κατάλληλη για κολύμβηση για όλο τον κόσμο. Ο υπόλοιπος χώρος είναι διαμορφωμένος κατάλληλος, κύριε Τροκάνα? Έχει ανακαινιστεί, έχουν γίνει οι ανακατασκευές που χρειαζόταν? Έχουν γίνει τα απαραίτητα που χρειαζόμασταν. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον κόσμο του Δήμου Θερμαϊκού αλλά και της ευρύτερης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος πραγματικά θα έρθει και θα εκπλαγεί με τις εγκαταστάσεις που υπήρχαν στον χώρο αυτό και περνούσαν ανεκμετάλλευτες. Θα επανέλθω στο θέμα των εγκαταστάσεων. Θέλω πρώτα να δούμε λίγο όμως πότε και σε ποιες χρονικές περιόδους θα εκτελεστούν τα προγράμματα. Θα λάβουν χώρα τα προγράμματα κολυμβητικής εκμάθησης. Από 1 Ιουλίου μας είπατε ότι επίσημα ξεκινούν, από αύριο κανονικά, τυπικά. Ακριβώς. Από αύριο κανονικά ξεκινάμε. Αυτή τη στιγμή για τον μήνα Ιούλιο και τον Αύγουστο, λόγω και των δεσμεύσεων που έχουμε, λόγω κορονοϊού, είναι συγκροτημένο το πρόγραμμά μας. Στην ουσία παίρνουμε με τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε, βλέπουμε τις απαιτήσεις που έχει ο κόσμος, το τι χρειάζεται ο κόσμος και τον τοποθετούμε στα ανάλογα τμήματα. Και από το Σεπτέμβριο και μετά, εκεί θα είμαστε σε full πρόγραμμα και θα δώσουμε σε όλους τους πολίτες μας το γεμάτο πρόγραμμα με πολλά ενδιαφέροντα, θα έλεγα, τα οποία έχουν να κάνουν την κολύμβηση. Τα παιδικά τμήματα κολύμβησης ποιες ηλικίες αφορούν, κύριε Τροκάνα? Από ποια ηλικία δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι? Ξεκινάμε από 4-5 χρονών, το οποίο σε αυτές τις ηλικίες βάζουμε και τη μητέρα μέσα στην πισίνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο όμορφο είναι αυτό να ξεκινάει. Και από εκεί πέρα χωρίζονται σε 6 με 8 χρονών, 8 με 10, 10 με 12 και ανάλογα αρχάριους και λίγο πιο προχωρημένους. Για να συμμετέχει κάποιος σε αυτά τα προγράμματα, είναι αποκλειστικά για δημότες του Δήμου Θερμαϊκού? Όχι, βέβαια, είναι για όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε μπορεί να έρθει στο χώρο μας, να ζητήσει πληροφορίες και είμαι σίγουρος ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει και κάποιο κόστος, λογικά, αντίτιμο? Υπάρχει κάποιο κόστος. Το κόστος αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 40 ευρώ. Αλλά υπάρχουν οι διάφορες εκπτώσεις για το δεύτερο παιδί. 40 ευρώ το μήνα εννοείται ή όλο το πρόγραμμα? 40 ευρώ το μήνα. Το μήνα. 40 ευρώ το μήνα. Αλλά είμαστε δωρεάν τελείως για τα αμαία. Έχουμε κάποια προγράμματα με πολύ οικονομικότερο κόστος για τα καπί του Δήμου Θερμαϊκού.
για τους συλλόγους του Δήμου Θερμαϊκού και γενικά θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να είμαστε κι εμείς ανάλογα με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος μας. Προγράμματα άθλησης πισίνας έγιναν κατά την περσινή χρονιά, κύριε Δήμαρχε. Το 19 είχαμε τέτοια προγράμματα ή φέτος ξεκίνησαν? Φέτος για πρώτη χρονιά. Η τελευταία χρονιά που είχαμε προγράμματα πισίνας ήταν το 2012. Μάλιστα. Εμείς όμως, σαν Αντιδημαρχία Τουρισμού και Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπως είπατε, σε συνεργασία με το νομικό μας πρόσωπο, το ΔΥΠΑΚΙΘ, έχουμε τα προγράμματα που είναι παιδί και θάλασσα μέσω της Γενικής Γραμματείας. Ναι, ναι. Και κάνουμε εκμάθηση aqua aerobic, κάνουμε εκμάθηση κολύμβησης στις όμορφες παραλίες μας. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δήμοι του συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης τις δικές σας παραλίες ως πιο κοντινές επιλέγουν για τα προγράμματα παιδί και θάλασσα ούτως ή άλλως, πέρα από εσάς τους ίδιους δηλαδή. Γι' αυτό μας τιμάει και έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια μαζί με τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Γιώργο Τσαμασλή, να προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τις παραλίες, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες οργανωμένες παραλίες με τους ναυαγοσώστες, με τις μπλε σημαίες μας και να δείξουμε στον κόσμο ότι η Θεσσαλονίκη έχει όμορφες παραλίες και είναι καλό να τις επισκεφτεί, γιατί αν δείτε στο καιρό του κορονοϊού, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης ήρθε στις παραλίες μας, στην παραλία του ποταμού, στην παραλία της Περαίας έως και την Αγία Τριάδα και αντιλήφθηκαν όλοι ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη έχει τις δικές της παραλίες. Όταν ήταν κλειστά τα σύνορα ανάμεσα στους νομούς και δύο Σαββατοκύριακα πριν να ανοίξουν με τη Χαλκιδική, η αλήθεια είναι ότι η περιοχή κατακλείστηκε, κύριε Τροκάνα, από κόσμο. Ως πλησιέστερη βέβαια στην Θεσσαλονίκη σε όλους έτσι, για να κάνουν τις πρώτες βουτιές. Σήμερα η εικόνα είναι η ίδια. Τα Σαββατοκύριακα έχουν έρθει και ξένοι, Βαλκάνοι έχουν φτάσει στην περιοχή. Όχι, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα ότι έχουν έρθει όχι. Βαλκάνοι. Εμείς όμως τους περιμένουμε. Είμαστε ανοιχτοί προς αυτούς. Οι Βαλκάνοι τελευταία μας έχουν τιμήσει και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές αγοροπολισίες με τους Βαλκάνιους, ακόμα και σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Εμείς, η περιοχή μας δουλεύει με τον οδικό τουρισμό, δηλαδή με τους Βαλκάνιους, με τους φίλους μας που είναι στις γύρω περιοχές. Οπότε είμαστε, πώς να σας πω, λίγο τους περιμένουμε. Υπάρχει μια αναμονή, όμως πραγματικά οι επιχειρηματίες κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν τα καταστήματά μας, τα ξενοδοχεία μας, τα δωμάτια μας. Όλα είναι έτοιμα και περιμένουμε και εμείς την επόμενη μέρα. Προς το παρόν, με τι δουλεύετε, με τι δουλεύουν οι επιχειρήσεις τοπικές, κύριε Αντιδήμαρχε? Γιατί υπάρχουν και πολλά προβλήματα, βλέπουμε ότι δεν κινείται ούτε η εστίαση και η ψυχαγωγία, ούτε η εμπορική αγορά, όπως θα ήθελαν οι επαγγελματίες να τη δουν να κινείται. Έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, η εστίαση δεν μπορώ να πω ότι δεν κινείται. Έχει ξεκινήσει και πραγματικά με τον εγχώριο τουρισμό. Ο κόσμος μας τιμάει. Ο Θεσσαλονικής έρχεται, οι Θεσσαλονικείς έρχονται στις περιοχές μας για ημερήσιες εκδρομές. Τα παραλιακά μας ουζερί, τα παραλιακά μας καφέ είναι γεμάτα το Σαββατοκύριακο. Τις καθημερινές υπάρχει μια διστακτικότητα, όμως πιστεύω ότι μπαίνοντας και στις πιο ζεστές μέρες θα έχουμε και τις καθημερινές μας μια κίνηση. Τώρα όσο για τα δωμάτια και για τα ξενοδοχεία μας, εκεί περιμένουμε μέρα με τη μέρα, γιατί βλέπετε ότι κάθε μέρα υπάρχει και μια καινούργια οδηγία, κάθε μέρα υπάρχει και κάτι καινούργιο, το οποίο μας προβληματίζει και είμαστε σε αναμονή. Έχετε εικόνα για το πώς εκτελούνται τα δρομολόγια με τα γνωστά καραβάκια με την Θεσσαλονίκη Περαία? Και αυτό το ίδιο, ξεκινήσανε πολύ διστακτικά. Ξεκίνησε το πρώτο πριν ένα μήνα, μπήκε το δεύτερο πριν 10 μέρες και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, μπαίνει το τρίτο, το Άγιος Γεώργιος. Και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και καλύτερη κίνηση, αλλά και οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες από τα καραβάκια θα είναι ευχαριστημένοι εντός εισαγωγικών. Γιατί σε αυτές τις συνθήκες που διανύουμε και με τις συνθήκες που πρέπει να λειτουργούν, βάζουν το μισό κόσμο από τις προηγούμενες φορές,
αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, όμως θα το παλέψουμε, γιατί έχουμε και συνέχεια. Κύριε Τροκάνα, πολλά πολιτιστικά δρόμενα που βλέπαμε και άλλες χρονιές στην περιοχή, στον Δήμο και με τη συμμετοχή παιδιών και αθλητικές εκδηλώσεις, όλα αυτά που έχουμε παρακολουθήσει στο παρελθόν, φέτος θα τα αναπροσαρμόσετε, θα ακυρωθούν ή έχετε κατά νου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο κάτι άλλο? Κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πολύ περιορισμένα πλέον και με τις απαραίτητες προδιαγραφές που μας έχει πριν 2 μέρες ήρθε μια κύκλωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εμείς έχουμε πάρα πολύ όμορφες περιοχές. Έχω να σας ανακοινώσω και μια πολύ όμορφη εκδήλωση σημερινή στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα στις Αλικές, οι οποίες εκδηλώσεις θα είναι, ξεκινάνε σήμερα και θα είναι για τουλάχιστον 1 μήνα. Και όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς ηχητικά, και θα πραγματοποιηθούν και μάλιστα δωρεάν από τους καλλιτέχνες. Αυτό μας γεμίζει ελπίδα και αισιοδοξία ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Υπήρξε κάποιο πλάνο για επένδυση ή αξιοποίηση κάποιων από τα ακίνητα που έχετε που πήγε πίσω λόγω κορονοϊού? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εννοείται από τα ακίνητα του Δήμου? Έχουμε σε εκκρεμότητα, στο δικό σας το Δήμο υπάρχουν σε εκκρεμότητα αρκετά θέματα και με τα κάμπινγκ του ΕΟΤ τι γίνεται και με αγοροπολισίες και ξενοδοχειακές τουριστικές μονάδες, όπως είπατε. Υπάρχει κάτι που έμεινε πίσω ή ακολουθείτε η ροή φυσιολογική? Ακολουθείτε η ροή. Εμείς είχαμε πρόσφατα μια ανακοίνωση πολύ μεγάλη και μας χαροποίησε πάρα πολύ, το τεχνολογικό πάρκο της Θεσσαλονίκης. Το Θεσσιντέκ, ναι. Ακριβώς, το οποίο θα γίνει ακριβώς δίπλα στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ, σε μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει υποβαθμιστεί το τελευταίο καιρό, τα λεγόμενα τσαΐρια. Καλά, όμως, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι είναι, κυρία Δήμαρχε. Ακόμη δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Όχι, δυστυχώς, όμως μας έχει δώσει μια νότα αισιοδοξία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το ότι ο Πρωθυπουργός μας επέλεξε τη δικιά μας περιοχή για να επενδύσει σε αυτό το τεχνολογικό πάρκο, το ότι οι άνθρωποι είδαν τις προδιαγραφές που τους καλύπτουν στην περιοχή μας και είναι όλοι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουν οι αδειοδοτήσεις, ώστε κάποια στιγμή πραγματικά και να μας φύγει αυτό το πρόβλημα που έχουμε, το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε, αλλά και να αξιοποιηθεί η περιοχή όπως της αρμόζει. Σχεδιάζεται ως Δημοτική Αρχή να κάνετε κάτι ταυτόχρονα με το Θεσσιντέκ για την περαιτέρω αξιοποίηση του σημείου? Δηλαδή θα κάνει και ο Δήμος κάποιες παρεμβάσεις παράλληλα? Φυσικά, μέσα στο Θεσσιντέκ θα έχει συνεδριακό κέντρο. Θα έχει χώρους αναψυχής. Αντιλαμβάνεστε πόσο σπουδαίο είναι για την περιοχή μας. Οι άνθρωποι που θα εργάζονται σε αυτό το σημείο θα αναζητήσουν καταλήμματα που θα είναι στην περιοχή μας. Το παραλιακό μέτωπο από το αεροδρόμιο έως και το Αγγελοχώρι, περίπου 8 με 10 χιλιόμετρα, είναι ένας φανταστικός χώρος για όλους αυτούς που θα εργάζονται στην περιοχή και μετά θα μπορούν να βγαίνουν να κάνουν ένα ψυχή τους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχθούμε και φυσικά είμαστε η περιοχή που είναι κοντά στο αεροδρόμιο και μια παραθαλάσσια ριβιέρα, θα την έλεγα, όπως την έχει χαρακτηρίσει και ο Δήμαρχός μας, αλλά και μια περιοχή που τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά είχε πέσει σε μια... δεν είχε την αναμενόμενη προσέλευση που θα μπορούσε να έχει, τουλάχιστον τουριστικά. Αυτό που μας λυπεί όμως είναι στην προηγούμενη ερώτηση για τα κάμπινγκ του ΕΟΤ, ότι δυστυχώς το ΤΑΙΠΕΔ δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτές τις εκτάσεις, τις πολύ όμορφες εκτάσεις, το κάμπινγκ δηλαδή της Αγίας Τριάδας, το κάμπινγκ της Επανομής, κάμπινγκ τα οποία τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες σφίζανε από ζωή και προσελκύανε πάρα πολύ κόσμο. Τα βλέπουμε τα τελευταία 20 χρόνια να μαραζώνουν και να μην μπορούμε κι εμείς σαν Δημοτική Αρχή να κάνουμε τίποτα παρά τις επανελειμμένες μας προσπάθειες που έχουμε κάνει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι σε ομοιρία αυτές οι εκτάσεις ουσιαστικά. Ούτε το ΤΑΙΠΕΔ αξιοποιεί, ούτε επενδυτής έχει βρεθεί για να πάρει τις εκτάσεις και να τις αξιοποιήσει.
Αν και στο παρελθόν είχαμε ακούσει διάφορα μηνύματα έφταναν και δημοσιογραφικά ως πληροφορίες για αξιοποίηση από επενδυτές, σήμερα όμως τίποτα. Έτσι ακριβώς είναι. Δυστυχώς είναι δύσκολο το real estate. Δυστυχώς η περιοχή μας δεν έχει ανάγκη άλλα σπίτια, δεν έχει ανάγκη άλλες πολυκατοικίες. Η περιοχή μας έχει ανάγκη από ξενοδοχειακές μονάδες, έχει ανάγκη να δώσει τουριστικά προϊόν, να αναπτύξουμε το τουριστικό μας προϊόν. Το παραλιακό μέτωπο είναι άδικο κάποιοι να σκέφτονται να κάνουν και άλλες πολυκατοικίες. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, προσπαθούμε και με το Υπουργείο κάθε φορά να πιέζουμε την κατάσταση ώστε να αξιοποιηθούν αυτές οι περιοχές, οι οποίες δυστυχώς μέχρι ένα σημείο μπορούμε να πιέσουμε. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του ελληνικού κράτους. Κύριε Τροκάνο, να πάρει ο Δήμος τις εκτάσεις να τις αξιοποιήσει είναι εφικτό ή οικονομικά δεν θα μπορούσε? Φυσικά και είναι εφικτό. Το θέμα είναι ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή θέλουν να τις αξιοποιήσει με ιδιωτικά κεφάλαια. Κανένας Δήμος και κανένας δημόσιος τομέας δεν έχει δυνατότητα για μεγάλες επενδύσεις. Παντού, οπουδήποτε, ακόμα και σε αυτό που είπαμε στο τεχνολογικό πάρκο, θα μπουν ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και εμείς σε αυτές τις περιοχές. Μάλιστα. Για να επανέλθω λίγο στο ΚΑΠΑ, πέρα από την πισίνα που θα επαναλειτουργήσει και είναι πάρα πολύ ευχάριστη είδηση, οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, υπάρχει κάποιο πλάνο για συνολική αναβάθμιση? Στο ΚΑΠΑ, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι βρίσκονται ένα αμφιθέατρο 400 θέσεων, το οποίο είναι σε πλήρη λειτουργία. Mm-hmm. Ένα κλειστό γυμναστήριο, το οποίο είναι μπάσκετ, βόλεϊ και κάνουμε διάφορα τουρνουά, όπως ταϊκβοντό, πανελλήνιο ταϊκβοντό. Έχουμε προγραμματίσει σκοποβολή, πανελλήνιο πρωτάθλημα σκοποβολής και διάφορα άλλα αθλήματα, τα οποία έρχονται άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί, όπως σας είπα, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Οπότε έχουμε αυτά τα τρία κτίρια, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα τρία κτίρια. Είναι οι ξενώνες, 28 δωματίων, τα οποία είναι πραγματικά μπροστά στη θάλασσα, μπροστά στο παραλιακό μας μέτωπο. Εκείνα δεν είναι σε καλή κατάσταση όμως, κύριε Τροκάνα. Είναι στο 85%. Του να είναι λειτουργικά, εννοείται. Όχι, ναι, στο 85% αυτή τη στιγμή. Θέλουν λίγο ακόμα, μία παρέμβαση ακόμα για να λειτουργήσουν. Υπάρχει ένα εστιατόριο για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που έχουμε. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχει και μία μαρίνα, η οποία μαρίνα σε λίγο καιρό θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την λειτουργία της, γιατί θα προγραμματίσουμε την διάνοιξη ενός καινούργιου δρόμου, ενός δρόμου που θα ενώνει τις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ με τον κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης με την Περαία, και αυτό θα μας δώσει και καλύτερη διαχείριση όλων των εγκαταστάσεων. Η μαρίνα τώρα σε τι κατάσταση είναι? Η μαρίνα είναι μια μαρίνα η οποία δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Είναι βάθος 5 μέτρων, αλλά έχει το μειονέκτημα ότι αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι ο δρόμος περνάει ανάμεσα από τη μαρίνα για να έχουμε πρόσβαση στο ΚΑΠΑ, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Μάλιστα. Είναι στην ουσία ένα κανάλι. Ναι, το γνωρίζουμε αυτό. Κύριε Τροκάνο, πήρατε προσωπικό λογικά για τις ανάγκες του προγράμματος τώρα για την πισίνα. Πρέπει να έχετε συνεργαστεί με εξειδικευμένο προσωπικό. Έτσι ακριβώς είναι. Όπως σας είπα προηγουμένως, το νομικό μας πρόσωπο, το ΔΥΠΑΚΙΘ, έχει αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα το αθλητικό που διαθέτει, έχει ναυαγοσώστες, έχει γυμναστές με ειδικότητα ναυαγοσωστικής και για τις κολυμπητικές δεξαμενές. Και επίσης τώρα με το πρόγραμμα του κοινοφιλής εργασίας έχουμε προβλέψει να έχουμε 2 ναυαγοσώστες και 7 ειδικότητες να έχουν γυμναστές, να το πω έτσι, οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν τουλάχιστον για λίγο χρονικό διάστημα, όσο να μπορέσουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσει η πισίνα μας. Μάλιστα. Να πούμε ότι υπάρχουν και τα τηλεφωνικά νούμερα, το 23 92 076 011 και το
Το 2392 27.000 είναι τα τηλέφωνα που μπορούν να καλούν όσοι ενδιαφέρονται για να δηλώσουν τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Και να ενημερωθούν για οτιδήποτε προγράμματα υπάρχουν. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα είμαστε στη διάθεσή τους να τους ενημερώσουμε για όλες τα προγράμματα που θα εφαρμόσουμε στην πισίνα μας. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στην έναρξη των προγραμμάτων, κύριε Αντιδήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την όλη συζήτηση και τις πληροφορίες. Καλή σας συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Υπάρχει βέβαια και το mail του Δήμου Αθλητισμός Θερμαϊκού, papaki@gmail.com, και στο συγκεκριμένο μπορούν να στέλνουν τα στοιχεία τους όσους θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. 1 Ιουλίου με 30 Αυγούστου μία περίοδος για τα προγράμματα, απογευματινές ώρες για το κοινό, και 1 Ιουλίου ως 31 Ιουλίου πρωινά και απογευματινά παιδικά τμήματα εκμάθησης κολύμβησης. Πάμε τώρα να περάσουμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το τρίτο μέρος της εκπομπής για να δούμε, όπως είπαμε, τι γίνεται στη Λιμνοθάλασσα, στον υγροβιότοπο του Αγίου Μάμα στην Χαλκιδική και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα, όπως το άνοιγμα του τουρισμού και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Σε λίγα λεπτά.